Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Θα μιλήσουμε για τα V23 Lays που θα γίνουν για πέμπτη χρονιά στον Πειραιά, την ερχόμενη Κυριακή από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 2 στο Πασαλιμάνι, στην πλατεία Κανάρη. Τα V23, τα οποία είναι το πρωτάθλημα σκηταλοδρομιών δρόμων, το συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία. Το Πειραιάς είναι ο 8ος φετινός σταθμός στα V23 Lays. Ευελπιστούμε ότι θα έχει πολύ κόσμο, όπως είχε και τα προηγούμενα χρόνια. Και θα μας μιλήσει για τη στήριξη από το Δήμο Πειραιά η κυρία Σταυρούλα Αντωνάκου, πρόεδρος πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας του Δήμου Πειραιά και φυσικά η Λιονίκη στην κατοσφαίριση. Δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τα V23 Lays είναι η πέμπτη χρονιά που γίνονται στο Δήμο μας. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι να έχουμε ξανά και ξανά διοργανώσεις οι οποίες είναι επιτυχημένες. Δεν είναι ένας απλός αγώνας δρόμου, μας αρέσει πολύ ομαδικότητα, συμμετοχή όλων των ηλικιών, από 5 έως 75 χρονών. Οι γονείς τρέχουν με τα παιδιά τους, οι φίλοι τους φτιάχνουν τις ομάδες τους. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή αθλητισμού και ευελπιστούμε και φέτος ότι θα έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές και τη ΒΙΚΟΣ και να πούμε ότι αυτός ο δεσμός θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια και είναι χαρά μας να δίνουμε χαρά στους δημότες μας, να τους δίνουμε ημέρες άθλησης και οι μικρές γιορτές όπως γίνονται κάθε φορά στις διοργανώσεις. Αυτά από μένα, ό,τι θέλετε στη διάθεση σας για ερωτήσεις. Τα αγωνίσματα που γίνονται στον Πειραιά θα είναι σκηταλοδρομία 4x2,5, 2x5 χιλιόμετρα. Υπάρχει ο αγώνας Βερόνης Κάπ των 10 χιλιόμετρων που είναι αγωνιστικός και υπάρχει και έπαθλο. Και φυσικά υπάρχουν και τα Kids Relays για τα μικρά παιδιά στα 50-60 μέτρα που μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά δωρεάν και να νιώσουν και αυτά όλα αυτή τη γιορτή που γίνεται. Τα V23 Lays τα αγκαλιάζουν όπως είπαμε και ο Δήμος V23, η μεγάλη εταιρεία εμφιαλωμένο νερό αλλά και ένα ψηφικό στην Ελλάδα και στηρίζει αυτή την οργάνωση όπως θα τη στηρίξει και για την επόμενη χρονιά και να πούμε ότι έχουμε ήδη και την ημερομηνία για τα V23 Lays στο Πειραιά το 2019 το στον Πειραιά. Πολύ σωστά. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια και μια συνεννόηση του χρόνου να γίνει στις 14 Απριλίου. Να γίνει απογευματινός αγώνας και παράλληλα με την αθλητική διοργάνωση να γίνουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις με αποκορύφωμα και μια μεγάλη συναυλία. Τα V23 Lays του Πειραιά τα διοργανώνουν φυσικά και ο Ολυμπιακός, ο οποίος συμμετέχει, καθώς και και ο Ερεμής 1877, ο αρχαιότερος ελληνικός σύλλογος. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να μάθουμε καταρχάς αν έχουν κλείσει οι συμμετοχές ή αν κάποιοι μπορούν να συνεχίσουν και όλα τα χρόνια που γίνονται αθλητικά δρόμενα στην πόλη μας υπάρχει και ένα κοινωνικό μήνυμα. Συνήθως υπάρχει κάποια προσφορά σε κάποιο κοινωνικό ίδρυμα ή σε παθείς κοινωνικά ομάδες της πόλης μας, αν θα γίνει κάτι αντίστοιχο και μετά στην τριλέη. Βεβαίως, όπως μιλήσατε στα Δημήτρια, κάθε αθλητική διοργάνωση αλλά και πολλές πολιτιστικές διοργανώσεις που πραγματοποιούνται στο Δήμο Πειραιά τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε αποφασίσει ως Δημοτική Αρχή ότι θα έχει ένα κοινωνικό μήνυμα και ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Τα φετινά V23 Lays είναι αφιερωμένα στο να ενισχύσουμε τα σχολεία της πόλης μας με αθλητικό υλικό. Είναι μια υποχρέωση που υπάρχει και πρέπει να υπάρχει και να δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σημαντική έλλειψη. Οπότε φέτος οι διοργανωτές σε συνεννόηση με το Δήμο Πειραιά αποφασίσαμε ότι θα ενισχυθούν τα σχολεία της πόλης μας με αθλητικό υλικό που τα έχουν ανάγκη τα παιδιά. Οι εγγραφές συνεχίζονται ηλεκτρονικά στη relays.gr μέχρι το βράδυ της Τετάρτης και από εκεί πέρα θα ανοίξει η γραμματεία του αγώνα την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Παρασκευή από τη 1 μέχρι τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 10 το πρωί τις 9 το βράδυ. Στην πλατεία Κανάρης υπάρχει η γραμματεία του αγώνα όπου εκεί μπορεί να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εγγραφές τους οι οποίες φυσικά
Όσοι δεν έχουν χρόνο, μπορούν και την Κυριακή το πρωί, λίγο πριν την ώρα ένα αγώνα που άμενε 10.30 το πρωί, να γραφτούν πάλι επίσης στη γραμματεία. Ηλεκτρονικά μέχρι Τετάρτη το βράδυ στο www.relays.gr. Να καλωσορίσουμε και τη Μάγια και τον Σπύρο που ήρθαν εδώ πέρα. Είναι οι φύλακες αγγελοί μας. Θα μας προσέχουν, θα μας οτιδήποτε άσχημο μπορεί να γίνει, πιστεύω ότι δεν θα γίνει και δεν χρειάζεται τη συνδρομή σας, αλλά θα είναι δίπλα μας και στον Πειραιά. Να προσθέσω ότι είναι πάντα δίπλα μας. Ο Σπύρος ο Μητριτσάκης, τη Μάγια ειδικό και πάνω απ' όλα είναι και φίλοι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια άλλη ερώτηση. Ωραία. Ποιος κύριε Κώστα. Έχουμε παρουσία έτσι, συλλόγων ή φορέων που θα έπρεπε να κάνουν, δηλαδή που αξίζουν μια πιο ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μπορούν να κατεβαίνουμε πάρα πολλούς αθλητές και να στηρίζουν πολύ δυνατά την διοργάνωση. Θα παρευρεθούν και θα συμμετάσχουν και πολύ γνωστοί αθλητές, αλλά και φέτος υπάρχει και μια ιδιαίτερη μαζική συμμετοχή από το σωματείο της πόλης μας. Γιατί να υπενθυμίσω ότι ο Δήμος Πειραιά είναι ο πρώτος αθλητικός οργανισμός στην χώρα και έχουμε 32 σωματεία, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε βέβαια τον Ολυμπιακό, τον μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας μας. Ήδη έχουμε αρκετές συμμετοχές από τα σωματεία μας και γι' αυτό πιστεύουμε κιόλας ότι φέτος οι συμμετέχοντες θα ξεπεράσουν κάθε άλλη χρονιά. Και νομίζω ότι μας επιβεβαιώσει και η κυρία Αντωνάκο ότι και ο Δήμαρχος, ο κύριος Μόδαλης. Θα έρθει και θα τρέξει. Όπως κάθε χρόνο θα τρέξει με τα παιδιά του στις μικρές αποστάσεις, γιατί το λέει και ο ίδιος δεν είναι καλά προπονημένος στο τρέξιμο. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.